Σήμερα θα μας φιλοξενήσει και πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μάλιστα θα μας προσφέρει το φάρμακο μιας μοναδικής παγκόσμιας ασθένειας. Παγκοσμιοασθένειας, πανεπιδημίας. Ο λαός, ή μάλλον η Εκκλησία, την ονομάζει σκάνδαλο. Σκάνδαλα. Κάθε μέρα που περνάει δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην βλέπει ένα ή και περισσότερα ή και πάρα πολλά σκάνδαλα. Υπάρχει φάρμακο για εκείνη την ασθένεια, την πανεπιδημία που έχει καταλάβει την κτήση εδώ στη γη κάτω και κάνει όλους να ασχολούνται με τους πάντες και τα πάντα. Πλην του εαυτού των. Πλην του εαυτού των. Υπάρχει. Έχω φτιάξει, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ένα φάρμακο που είναι σύνθετο και με στοιχεία παρμένα μέσα από την Αγία Γραφή αλλά και από την πραγματικότητα. Το φάρμακο, λέει, που θα σας δώσω έχει αυτά τα δύο στοιχεία. Όμως τον πρώτο λόγο, την πρώτη αξία στο φάρμακο αυτό την έχουν τα στοιχεία της Αγίας Γραφής και δευτερευόντως, κατά δεύτερο λόγο, αυτά που στην πραγματικότητα συμβαίνουν, τα ίδια τα γεγονότα. Ένα ερώτημα του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου που ενδιαφέρει και εμάς τους ίδιους. Σοβαρό ερώτημα.
είναι και αυτό που ο ίδιος κάνει. Για ποιο λόγο οι άνθρωποι από εκείνα που βλέπουν ή που βλέπουμε εμείς σκανδαλιζόμαστε? Υπάρχει λόγος. Και βέβαια υπάρχει λόγος. Χαρακτηριστικά αναφέρει ως πρώτο λόγο, πρώτη αιτία, την πολυάσχολη και περίεργη διάθεση που έχει ο άνθρωπος που σκανδαλίζεται. Είναι ένα βασικό στοιχείο το ότι έχει πολυάσχολη και περίεργη διάθεση. Δεύτερον, θέλουμε, τόσο από το πρώτο, θέλουμε να μάθουμε όλες τις αιτίες σε όσα συμβαίνουν ή δυνατόν επί της γης ή μπροστά στο δικό μας το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Δεύτερη λοιπόν αιτία είναι το να θέλουμε να μάθουμε όσα συμβαίνουν γύρω μας με ένα εντελώς περίεργο τρόπο. Και τελευταία και πιο σπουδαία είναι και το χειρότερο απ' όλα, το να επεμβαίνουμε στην ακατάληπτη και άρρητη και ανίποτη και απερίγραπτη πρόνοια του Θεού. Όλα αυτά που ανέφερα προηγουμένως σημαίνουν κατά βάθος ότι ζητώ να μπω, εάν είναι δυνατόν, μέσα στην ακατάληπτη, ακατανόητη, απερίγραφη πρόνοια του Θεού. Και στο νου του Θεού θέλουμε να μπούμε. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν ποτέ. Λοιπόν, αυτό όχι μόνο παράλογο είναι, αλλά και βλάστημο στην ουσία. Θα το δείξει στη συνέχεια ο λόγος. Υπήρξε επί της γης σοφότερος από τον Απόστολο Παύλο. Επαναλαμβάνω, από τον Απόστολο Παύλο υπήρχε σοφότερος. Να το δούμε εκτός από αυτό και σε άλλα στοιχεία που διέθετε ή προσόντα ή πλεονεκτήματα ή χαρίσματα που διέθετε ο Απόστολος Παύλος. Ο Άγιος Ιωάννης Εξώστομος λέγει, δεν ήταν αυτός σκεύος εκλογής. Δεν έγινε μέτοχος απορρίτων, μέτοχος απορρίτων λόγων του Θεού. Δεν είπε κάπου «Α, ουκ εξών ανθρώπων λαλήσε». Έως τρίτου ουρανού. Απορρίτων είπα απορρίτων λόγων που αδυνατεί να τα πει η ανθρώπινη γλώσσα. Δεν είχε
Χριστό, ο Απόστολος Παύλος, ομιλούντα μέσα του. Δεν μιλούσε μέσα του Χριστός. Δεν άκουσε μόνο εκείνος ό,τι δεν επιτράπηκε να πει στους άλλους. Μόνο εκείνος άκουσε όσα δεν του επέτρεψε ο Θεός να τα πει στους άλλους. Ούτε στους Αποστόλους δεν τα είπε, κύριε Αντά. Έτσι είπε, έτσι λέγει. Λοιπόν, δεν ανυρπάγει μέχρι του τρίτου ουρανού. Βεβαίως. Ο Απόστολος Παύλος δεν ανυρπάχθηκε και λέει είτε κατ' άνθρωπον, είτε σώματι, είτε εκτός σώματος, δεν ξέρω. Πάντως εγώ ανέβηκα, με άρπαξε το πνεύμα του Θεού στο τρίτο ουρανό. Δεν ανυψώθηκε στο τρίτο ουρανό. Δεν έτρεξε γη και θάλασσα. Φτερωτός πέρασε και τη γη και τη θάλασσα. Τη γνωστή τότε οικουμένη. Πώς άντεξε, κύριε Αγάπη, τέτοια ταξίδια. Αυτό είναι θέμα, άλλο θέμα, αλλά είναι εύκολο. Θεία χάρητη. Θεία χάρητη. Λοιπόν, εμάς μας απασχολεί αυτό που θέλουμε να δούμε τώρα. Αναφέρουμε τα προτερήματα που διέθετε ο Απόστολος Παύλος για το θέμα μας που αρχίσαμε. Και εκεί θα ασχοληθούμε περισσότερο. Δεν έπεισε βαρβάρους απολύτως τους ανθρώπους να φιλοσοφούν και μάλιστα γύρω από τα θεία. Ενώ πριν ήσαν στα είδωλα βουτυγμένη. Δεν είχε πολλές και διάφορες ενέργειες του πνεύματος. Δεν καθοδηγούσε λαούς ολοκλήρους και πόλεις. Και στο τέλος δεν του εμπιστεύτηκε ο Θεός ολόκληρη την οικουμένη. Δεν είναι οικουμενικός δάσκαλος, τι είναι. Όλα αυτά τα είχε ο Απόστολος Παύλος και όμως αυτός ο τόσο μεγάλος, ο τόσο σπουδαίος και δυνατός και πνευματικός άνδρας που τόσα πολλά απείλαυσε όταν ήρθε τη στιγμή να εξετάσει την πρόνοια του Θεού, την πρόνοια του Θεού, τότε ένιωσε έκπληξη πρώτον, τον έπιασε δυνατός ηλίγος, επαναλαμβάνω, τη στιγμή που ήρθε στη θέση να εξετάσει την πρόνοια του Θεού, να πει ένα γιατί. Το γιατί αυτό το δούμε τώρα όμως παρακάτω. Τη στιγμή αυτή λέει ένιωσε τόση έκπληξη, τόσο σύλλογος τον έπιασε, που αυτομάτως αποσύρεται αμέσως και παραδέχεται ότι είναι το θέμα αυτό ακατάληπτο. Νομίζω καταλαβαίνουμε, για ένα θέμα μόνο ασχολήθηκε και του. Τον έπιασε ήλιμος και έκπληξη και είπε stop, αμέσως πίσω. Είναι εντελώς ακατάληπτο αυτό που κάνω. Και παράδειγμα, αυτός που τόσα του χάρισε ο Θεός στο σημείο αυτό είπε αυτό που θα πούμε παρακάτω. Όταν λοιπόν θα δούμε ποιο είναι το θέμα που τον απασχόλησε και ρώτησε τη Θεία Πρόνοια και το
ένα και συγκεκριμένο θέμα. Όταν λοιπόν εξήταζε, όχι πώς προνοεί ο Θεός περί των αγγέλων και αρχαγγέλων και χερουβίμ και σεραφείμ και των άλλων αοράτων δυνάμεων, ούτε περί του ηλίου και της σελήνης και του ουρανού και της γης και της θαλάσσης, ούτε περί ολοκλήρου και περί γένους ανθρώπων, ούτε πώς περί των αλόγων ζώων και των φυτών και των σπερμάτων και των βοτανών και των αέρων και των ανέμων και των πηγών και των ποταμών, ούτε περί φυσικής γενής ή αξίσεως. Δεν ασχολήθηκε με αυτά καθόλου, που είναι σωρό θέματα είναι. Πώς σχετίζεται η διαπρόνοια με εκείνα, δεν ρώτησε, δεν ήθελε κάτι τέτοιο να ρωτήσει, αλλά όταν επιχειρούσε να κατανοήσει ένα πράγμα, απλά στη γλώσσα μας. Αυτοί εδώ Κύριε, οι Εβραίοι, είναι στην πρόνοιά σου να σωθούνε. Το κήρυγμά σου για ποιους είναι, για τους Εβραίους ή και για την υπόλοιπη κοινωνία ολόκληρη, τους βαρβάρους, έτσι ονομάζονταν, τους ιδωλάτρες. Εκεί ο λογισμός του πιθανόν να έλεγε είναι. Γιατί πράγματι όλοι είμαστε δημιουργήματα του Θεού. Και για όλους η πρόνοια του Θεού ενδιαφέρεται. Εδώ όμως, επειδή είδε φοβερή αντίσταση από τους Εβραίους, πρόβαλαν ένα τείχος μπροστά στο θέλημα του Θεού να διαδοθεί και σε αυτούς το μήνυμα του Ευαγγελίου, τι να κάνω Κύριε, και του λέει πορεύω που τα έθνη. Τον εξέλεξε για να πορευθεί όχι στους Εβραίους, αλλά στους Ιδωλάτρες. Τόσο σκληροτάχη γύσανε. Ναι, και άλλωστε δίδασκε ο Απόστολος Παύλος ότι οι Εβραίοι αρνήθηκαν τον αληθινό Θεό, εκείνον που ήρθε να τους σώσει. Σε αυτό ακριβώς το θέμα είχε απορία. Και την απορία βέβαια, η απορία βέβαια αυτή, του προξένησε το ελληνικό και έκανε πίσω. Δεν ρωτάω το γιατί Κύριε μου. Δεν το ρωτάω καθόλου. Αυτό το γνωρίζει η δική σου θεία πρόνοιας. Επειδή δηλαδή είδε ότι είχε ανοίξει ένα πέλαγος άπειρο μπροστά του, γύρω κατανοητός. Με καταλαβαίνεις αυτά που λέω? Απόλυτα. Ναι. Άνοιξε μπροστά του ένα πέλαγος. Σε αυτό ακριβώς το μέρος, επειδή θέλησε να κατέβει στο βάθος, να δει το βάθος της θείας πρόνοιας. Έτσι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Θέλησε να κατέβει βαθιά να δει πόσο μεγάλο βάθος έχει η Θεία Πρόνοια. Συγγνώμη κύριε καθηγητά, αυτό ήταν περιέργεια του Αποστόλου. Περιέργεια ήταν. Μπορούμε να το πούμε εμείς περιέργεια. Όχι, δεν ήταν περιέργεια. Αλλά ήταν αγάπη για να σωθεί και το γέρος το δικό του. Γι' αυτό το λόγο. Αγάπη για να σωθεί και το γέρος το δικό του. Το εβραϊκό γέρος. Λοιπόν. Και νομίζω το ζήτησα από τον Κύριο. Προς Ρωμαίους επιστολής νομίζω ότι το λέει αυτό. Ναι, να περιμένουμε λίγο, θα δούμε. Είδε λοιπόν ότι το βάθος της προνοίας του Θεού είναι άπιαστο. Δεν έχει ούτε ύψος, ούτε πλάτος, ούτε βάθος. Δεν μπορεί να εισέλθει ούτε κάθε εκατομμυριωστό το ανθρώπινο μυαλό μέσα στο έργο της Θείας Πρόνοιας. Άλλωστε, Θεόν
ουδείς εώραγε πόποτε. Η μη ομολογενής Υιός, ο ον εις τους κόρπους του Πατρός. Τον Πατέρα δεν τον έχει δει ποτέ κανείς. Παρά μόνο ο Υιός του που είναι ένα με τον Πατέρα. Αλληλοπεριχωρούνται, ο ένας χωράει τον άλλο μέσα του. Αλληλοπεριχωρούνται. Όταν λοιπόν έκανε αυτό το άλμα και πήδησε μέσα στο βυθό της Θείας Πρόνοιας, ο πιστοχωρεί αυτομάτως, ο Απόστολος Παύλος, και φωνάζει «Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού». Αυτό, αυτό φύγεσαι. Αυτό, αυτό και μόνο αυτό ο Απόστολος Παύλος αναφώνησε, έκραξε και είπε στη γλώσσα μας «Ζαλίζεται βλέποντας το βάθος που δεν φαινόταν αλλά ήταν απίθμενο, ο βάθος πλούτου». Από πλούτη ήταν γεμάτο το βάθος αυτό, από αγαθότητες και γνώσεως Θεού. Αφού είδε το βάθος της Θείας Πρόνοιας, το είδε, δεν μπόρεσε να μάθει πόσο είναι. Πρόσθεστε στη συνέχεια ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού. Δεν εξερευνιόνται με κανένα τρόπο, από κανένα και ποτέ, του Θεού ευουλέ, η κρίση του, το πώς κρίνει και πώς εξετάζει και τα συμπεράσματα που βγάζει η Θεία Πρόνοια, από κανένα δεν εξερευνώνται, ως ανεξερεύνητα, λέγει, τα κρίματα αυτού και ανεξιγνίαστη εωδή αυτού. Κανείς δεν μπορεί να περπατήσει εκεί που περπατάει η Θεία Πρόνοια. Μιλάμε να περπατήσει με το νου και να πάρει τα αγνάρια της Θείας Πρόνοιας και να πει εδώ βάζεις, εκεί βάζεις, εκεί βάζεις. Δεν θα βρούμε καθόλου αγνάρια. Ανεξιγνίαστη εωδή αυτού. Άρα έως εδώ βάζουμε το συμπέρασμα, ένα συμπέρασμα. Είναι αδύνατο να ερευνήσουμε τη Θεία Πρόνοια. Ένα τέτοιο τόλμημα σημαίνει βλασφημία κατά του Θεού. Γιατί θα το δούμε στη συνέχεια παρακάτω. Είπε, να το προσέξουμε και το πράγμα, ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιγνίαστη εωδή αυτού. Δεν είπε ακατανόητα μόνο, αλλά και ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού, διότι όχι μόνο δεν μπορεί κανείς να τα εννοήσει, κάνεις προσπάθεια να το εννοήσεις, όχι, αλλά ούτε αρχή έρευνας μπορεί να κάνει, ούτε να πει ξεκινάω να ερευνήσω την πρόνοια του Θεού, πώς εργάζεται σε όλο το στερέωμα, το αφανές και το φανερό στερέωμα, το κτιστό που έχει κάνει ο Κύριος μας. Είναι αδύνατον να κάνει, λέει, αρχή της έρευνας αυτής. Γι' αυτό και φώναξε. Όσα ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιγνίστηκε και οδεί αυτού και θαύμασε, και θαύμασε. Έκανε ένα θαυμασμό τεράστιο και είπε εκείνο που ακούμε και στην Εκκλησία, «Τις γαρέγνων νου Κυρίου» ή «Τι σύμβουλος αυτού εγένετο», ποιος γνώρισε το νου του Κυρίου ή ποιος Ιωσήφ έγινε σύμβουλος του Θεού ώστε
να του ζητήσει το λόγο γιατί το κάνες ή το κάνε αλλιώς. Υπήρξε κανείς ποτέ όταν δημιουργούσε τον κόσμο να τον συμβουλεύσει και να του πει εδώ κάνε το έτσι. Δεν βρέθηκε σύμβουλός του. Και ούτε θα βρεθεί ποτέ σύμβουλος να εκφράσει κάποια γνώμη γύρω από το, έργο που έχει κάνει η Θεία Πρόνοια. Και καταλήγει, σε μια δοξολογία στο όνομα του Αγίου Θεού, ότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα, αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας αμήν. Λέγει, stop, λογική, μη προχωράς, μην ερευνάς την Θεία Πρόνοια πως εργάζεται. Γιατί θα αποδείξει ο λόγος παρακάτω ότι και τα κτιστά δημιουργήματα που τα εξετάζεις και ενώ τα βλέπεις με τα μάτια σου και λες ότι αυτό είναι κάτι άλλο, είναι αυτό. Θα πέσεις έξω και στην έρευνα το κτιστό δημιουργήματο. Πολύ περισσότερο όταν τολμήσεις να βλαστημήσεις εξετάζοντας τη Θεία Πρόνοια. Γιατί έγινε αυτό έτσι, γιατί το άλλο, γιατί το ένα επετράπηκε να γίνει, το θλιβερό συμβάν παραδείγματος χάρη, ένα θλιβερό συμβάν πολύ τραδακτό, το γιατί αυτό το έχει ο Θεός στα δικά τα αρχεία μέσα. Δεν είναι για τα αρχεία τα δικά μας. Ένα μόνο πρέπει να γνωρίζουμε, ότι όλα αυτά που είπα παραπάνω σημαίνει, σημαίνουν ότι αυτός είναι η πηγή, αυτός είναι, η αιτία των αγαθών, δεν χρειάζεται κανένα βοηθό και κανένα σύμβουλο. Λαμβάνουμε, για όλα αυτός είναι η πηγή, αυτός είναι η αιτία των αγαθών. Και μόνο των αγαθών. Και δεν χρειάζεται κανένα απολύτως βοηθό και σίγουρο δίπλα του. Δεν έρχεται ποτέ στη θέση να δανειστεί γνώση για να φτιάξει κάτι. Αυτός είναι η γνώση, με κεφαλαία γράμματα. Γι' αυτό λέει, γνώρισες το Θεό και της έδωσε τη γνώση Του, αγάπησες το Θεό και της έδωσε τη γνώση και με τη γνώση αυτή κατάλαβες ότι πρέπει να τον αγαπάς. Διαφορετικά θα παραμένεις χωρίς τη γνώση του Θεού μέσα στο ατελείωτο σκοτάδι. Και ότι ο Θεός τι είναι? Φως. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή, και το φωτίσω ψώματα φως. Τελείωσε. Χωρίς Θεό μέσα στα ατελείωτα σκοτάδια ζούμε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, κανείς μας, όσο μορφωμένος κι αν είναι, να κατέχει τα σκύπτρα όλης της ανθρωπίνης γνώσεως, όσο δεν παίρνει άλλο, δεν θα μπορέσει ούτε και αυτός να τολμήσει να κάνει αρχή για να εξετάσει και να ερευνήσει. Παραπάνω αρχή, θα πει κάνω ένα βηματάκι μικρό για να ερευνήσω τη Θεία Πρόνοια. Να έρθουμε στον Απόστολο Παύλο. Ακριβώς για εκείνο το θέμα που μιλάμε τώρα, διότι αν ο Παύλος, ο οποίος είχε απολαύσει τόση γνώση και είχε τόση μεγάλη παρησία, παρησία τι σημαίνει, ξέρουμε, παρησία, όχι παρουσία, παρησία, μοναδικά είχε το θάρρος να μιλάει με τον Θεό και να τον ζητάει αυτό που χρειαζόταν για το έργο του. Όταν έχεις το θάρρος να μιλάς σε κάποιον, τότε έχεις παρησία.
Παρησία στο Θεό έχουν οι Άγιοι που έχουν χύσει το αίμα τους και παρακαλάμε αυτούς για να μας βοηθήσουν επειδή έχουν παρησία για οποιοδήποτε δικό μας πρόβλημα ή ασθένεια. Ο Απόστολος Παύλος είχε παρησία και μάλιστα μοναδική παρησία και ήταν γεμάτος από τόσα χαρίσματα. Όταν αυτός αποφεύγει να αναζητεί να καταλάβει τη Θεία Πρόνοια και θαυμάζει, όχι μόνο δεν μπορεί να βρει, αλλά ούτε να ερευνήσει την αρχή της Θείας Πρόνοιας, επειδή ούτε δυνατό είναι αυτό, πως δεν είναι πιο άθλιος από όλους και πως δεν κατέχεται από χειρότερη μανία και τρέλα αυτός που ακολουθεί αντίθετο δρόμο από εκείνο που βάδισε ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος κάνει πίσω, είπαμε, παρόλο τη φώτιση και την παρησία. Εσύ ο άλλος που δεν έχει τίποτα από εκείνα, δεν είσαι τρελός, δεν είσαι μανιακός, να απαιτείς να γνωρίσεις πώς λειτουργεί κατελάχιστον η Θεία Πρόνοια. Κατελάχιστον η Θεία Πρόνοια. Ξέρετε, ο Θεός έχει δώσει το νου στον άνθρωπο και ο άνθρωπος κάνει έρευνες και γνωρίζει και μαθαίνει. Κύριος δέδωκε ανθρώπις επιστήμη. Κύριος έχει δώσει στον άνθρωπο την επιστήμη και λέει, ασθένησες, πήγαινε στον γιατρό, να σε κάνει καλά, του λέει η Αγία Γραφή. Και γενικά σε όλα τα θέματα τα ανθρώπινα, για όλα τα θέματα τα ανθρώπινα, υπάρχει ανθρώπινη γνώση για τα ανθρώπινα που μπορεί όσο είναι δυνατόν να δίνει κάποια λύση. Προσωρινή. Ορίστε. Προσωρινή. Ναι, βέβαια, για τα τούτα μιλάμε τα άνθρωπα. Λοιπόν, μιλάμε για το διατάφτα. Ναι, μετά από εκεί. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, λέει και το εξής, να πάρουμε έναν που έχει, το προσέξουμε, την ιδέα ότι γνωρίζει κάτι. Ξέρετε τι εννοεί, γνωρίζει κάτι, όχι όλα, εκείνο που τα ξέρει όλα. Εκείνο που λέει ότι τα ξέρει όλα και τα έχει διαβάσει, εδώ το ονομάζει η Αγία Γραφή, ή της δοκεί ιδένετη, αν κανείς γνωρίζει, έχει την γνώμη ότι ξέρει κάτι της, ούπο είδε καθώς είναι, δεν τα γνωρίζει όπως είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό λέει, εγώ τα ξέρω, γιατί είναι αγνώμης. Ναι, δεν γνωρίζει και όχι μόνο σε αυτά, Ευάγγελε. Αλλά οι αρχαίοι μου. Και για αυτά που βλέπουμε με τα μάτια μας. Οι αρχαίοι μου φιλόσοφοι έλεγαν ότι εν είδωλο του δεν είναι, δηλαδή αυτά που ξέρουμε δεν είναι τίποτα. Ναι, μπροστά σε αυτά που. Η Γραφή βέβαια γράφει ότι θα έρθει η ώρα που κάθε γνώση θα καταργηθεί. Άλλο κύριο. Αλλά να τελειώσουμε. Ναι, άλλο κύριο θέλουμε, επειδή είναι γεμάτο μέλη και ομορφιά αυτά που διαβάζουμε, γι' αυτό εισέχουμε και σιγά σιγά λέει ή τη δοκή. Εγνοκαίνεται αν κανείς έχει τη γνώμη. Εγνοκαίνεται ότι έχει γνωρίσει, ότι έχει κάποια γνώση σε κάποιο θέμα, ούπο είδε καθώς διγνώνε. Δεν το γνωρίζει όπως πρέπει να το γνωρίζει. Δεν το γνωρίζει όπως πρέπει να το γνωρίζει. Άρα γνωρίζουμε ένα μέρος από την εκτεταμένη ανά τον κόσμο γνώση που υπάρχει, ένα μέρος της γνώσης και αυτό ένα πολύ πολύ μικρό μέρος παραμορφωμένο και αυτό, γιατί λέει εδώ λέει κάτι άλλο όπως ο Παύλος,
Εντάξει, γνωρίζεις αυτό το ελάχιστο. Μπας και το έφερες από μονάχο σου και το γνωρίζεις. Γιατί λέει, τι έχεις όου και έλαβες, τι έχεις που δεν το έλαβες. Μονάχο σου δεν το έφερες, το έλαβες. Τι έχεις όου και έλαβες. Είδε και έλαβες. Εφόσον στο έχει δώσει κάποιος άλλος, ψηλά ο δημιουργός, τι καυχάσαι ως μη λαβών, γιατί περηφανεύεσαι, σαν να μην στο έχει δώσει εκείνος και είναι δικό σου. Άρα και η γνώση, αυτή η ειλικρινή γνώση που δεν το άνθρωπος, δεν την έφερε, γιατί δεν δείξει το μυαλό εκείνος, γιατί δεν είναι έσπειρε τη γνώση εκείνος στη γη, ώστε να, την, να πει να την δική μου γνώση, την βρήκε, όπως και το μυαλό πήρε σαν δώρο για να βρει τη γνώση. Χάρη του Θεού έρχεται ο πιέσμενος. Όλα, όλα είναι του Θεού. Όλα είναι του Θεού. Μια πάρα πολύ ωραία εικόνα σχετικά με τη γνώση που παίρνει ο άνθρωπος επί της γης, αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Λέει, λοιπόν, απλά, όταν είμαστε νήπια, μιλούσαμε τη γλώσσα των νηπίων, όπως μιλάνε τα νήπια. Άλλη γλώσσα δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Όταν λέει αργότερα γίναμε άνδρες, αφήσαμε τη γλώσσα των νηπίων, και μιλούσαμε τη γλώσσα των ανδρών. Όταν προχωρεί η ηλικία, κάποια άλλη γλώσσα και πραγματικότητα τελειότερη αντικρίσαμε και με αυτή μιλούσαμε. Αλλά δεν μιλήσαμε ποτέ τη τέλεια γλώσσα. Ούπο το τέλειον, όχι ακόμη το τέλειον. Το τέλειο. Οψόμεθα καθώς εστί, το τέλειο θα δούμε, ατόφιο, χρυσάφι, καθαρό, όπως είναι την ημέρα εκείνη. Τώρα τα βλέπουμε όλα διεσόπτρου μέσα από ένα καθρέφτη. Τι μπορεί να σου καθρέφτει πραγματικότητα, να σου καθρέφτει. Όχι, το είδωλο της πραγματικότητας. Και αυτό έχει καλά μπορεί να έχει κάτι καθρέφτης μέσα. Που να τα αλλιώνει λιγάκι. Τώρα τα βλέπουμε λέει, μέσα από το καθρέφτη. Έτσι λίγο να το μυριζόμαστε. Την πραγματικότητα όμως το δούμε τότε όταν θα είμαστε πρόσωπο προς πρόσωπο. Θέλω να αναφέρω μια άλλη εικόνα που είναι πάρα πολύ ζωντανή. Πολύ, πολύ, πάρα πολύ ζωντανή. Που τη ζούμε σε κάθε θεία λειτουργία. Μα που τη σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος, τη σχολιάζει. Βλέπετε, αυτοί οι Άγιοι, πολλή πλευρά βλέπουν τις αλήθειες της δικιάς μας. Πολλή πλευρά. Τη μια αλήθεια βλέπουμε πολλές πλευρές. Εμείς ξέρουμε, γιατί ακούμε, αυτό το Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ουρανός και γη της δόξης. Είναι η σκηνή, η εικόνα που είδε ο προφήτης Ισαΐας στον ουρανό επάνω να απαιτούν γύρω από το θρόνο του Θεού τα τάγματα των αγγέλων και να έχουν λέει σκεπασμένα τα πρόσωπα, σκεπασμένα λέει τα χέρια και τα πόδια, να απαιτούν και να απαιτούν γύρω λέει από το θρόνο του Θεού, μη θέλοντας να βλέπουν τι έχουν μπροστά, αλλά το μόνο έργο που να κάνουν τη στιγμή εκείνη, να λένε Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ. Σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος τη σκηνή εκείνη, που είναι τόσο φοβερή σκηνή, και λέγει τα εξής. Όταν λοιπόν, στο θέμα μας είναι αυτό που διαβάζω, δεις τα Σεραφείμ
να πετούν γύρω από τον υψηλό και περίβλεπτο εκείνο θρόνο, να κρύβουν το πρόσωπό τους με τις αγιμένες φτερούγες τους και να σκεπάζουν τα πόδια τους και το σώμα και το πρόσωπό τους και να αφήνουν κραυγή γεμάτη έκπληξη. Μην νομίζεις ότι έχουν φτερά και πόδια και φτερούγες. Μην βάζεις το μυαλό σου ότι αυτές οι τάξεις των αγγέλων ότι έχουν φτερά και πόδια και φτερούγες. Δεν έχουν τέτοια πράγματα. Να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά τότε γιατί το λέει? Διότι οι δυνάμεις εκείνες είναι αόρατοι. Αόρατοι. Αλλά με τα εικόνα αυτάς να εννοείς. Γιατί το λέει αυτό, λέει, είχαν στα μάτια φτερούγες, στα πόδια φτερούγες κλπ. Άρα είχαν κάλυμα μπροστά. Το λέει αυτό για να εννοείς το απλησίαστο και το κατάλληλο εκείνο που κάθεται πάνω στο θρόνο. Επειδή δεν μπορούσαν οι ταξιαρχές τον κύριο να πλησιάσουν, ούτε και να το κατανοήσουν, σου λέει γύρω από το θέμα τι είναι η Αγία Τριάς, τι είναι ο Θεός που κάθεται στον θρόνο παραδείγματος χάρη, δεν είναι δυνατόν ποτέ εμείς να αυτό το καταλάβουμε. Και επομένως υπάρχει πέπλος άγνοιας, τι είναι αυτό που είναι μπροστά μας. Ήταν η Αγία Τριάς, αλλά όμως οι άγγελοι δεν μπορούσαν καν να το πλησιάσουν. Εννοεί δηλαδή το απλησίαστο. Ότι δεν μπορούσαν να το πλησιάσουν. Ακόμη και στις δυνάμεις εκείνας είναι ακατάληπτος και απλησίαστος και μη συγκαταβατικός. Αν και συγκαταβατικός. Διότι ούτε και τότε φανερώθηκε όπως είναι. Και τότε στις δυνάμεις που το είδα στον θρόνο δεν ήταν όπως είναι. Γιατί δεν ήταν όπως είναι? Και το εξηγεί. Λέει, ο Θεός κλείνεται σε θρόνο επάνω, η θεότητα μπορεί να την πιάσει, την πίστη πάνω στο θρόνο? Όχι, είναι πανταχού παρούσα. Ούτε χώρο πιάνει, ούτε πόδια έχει, ούτε χέρια έχει. Και ούτε μπορεί να το περιβάλλουν οι ουράνιες δυνάμεις. Γιατί είναι άπειρος, λέει. Άπειρος. Το άπειρο δεν κλείνεται σε χώρο ποτέ. Εδώ παραχώρησε ο Θεός αυτή τη σκηνή για να καταλάβουν οι άνθρωποι και να πούνε, αν αυτές οι ουράνιες δυνάμεις δεν μπορούσαν να τον δουν καν, να τον πλησιάσουν καν και σκέπαζαν το πρόσωπό τους που ήσαν τόσο καθαρές, εμείς οι παρακάτω που πάνε να ασχοληθούμε με την πρόνοια του Θεού, τη Θεία Πρόνοια που έχει, αυτή την πρόνοια που λέει ο Παύλος, ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Ποιοι είμαστε εμείς που κάνουμε εκείνο το πράγμα? Είναι μία από τις πιο φοβερές βλαστημίες. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή άπειρο το Θείο, κάλυπταν τα πρόσωπά τους με τα γυφτά φτερά, επειδή δεν άντεχαν την αστραπή που εκτιναζόταν από το θρόνο του. Δεν άντεχαν την αστραπή που εκτιναζόταν από το θρόνο του Θεού. Και με πολύ φρίκη έλεγαν τον ύμνο εκείνο, Άγιος, 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 Κύριος Αβαώ, Κύριος ουρανός και γης της δόξης σου. Άρα, εμείς τώρα αυτή τη στιγμή λέμε, όχι η αδυναμία να εξετάσουμε, αλλά ούτε αρχή να κάνουμε όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά να σκύψουμε και εμείς το πρόσωπο, όπως οι αρχάγγελοι και να πούμε, είμαι το Θεέ μου, στη ζωή μου κάποτε και εγώ ζητούσα να μου δώσει εξήγηση για ορισμένα κάτι, κάποια γιατί, τεράστια γιατί,
Γιατί αυτό, γιατί το άλλο. Και έρχεται ο Παύλος και λέει, μήπως έγινε σύμβουλός του. Τι σιγά σύμβουλος έγινε το. Αυτός που ανέβηκε, είπαμε, στον τρίτο ουρανό. Ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, που ακούμπησε το κεφάλι του στο στήθος του Χριστού και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ξέρετε γιατί ακούμπησε? Γιατί είχε μεγάλη αρετή. Μεγάλη αρετή. Γι' αυτό δεν αγαπούσε. Λέει εδώ, το μπροστά. Λέει, ο μεν λοιπόν Υιός της Βροντής, ο οποίος είχε ως διακεκριμένο σημείο το ότι ή το εξαιρετικά αγαπημένος εις τον Χριστόν, που ή το απόδειξης, της αγάπης του Χριστού δηλαδή, απόδειξης της μεγίστης αρετής του, του Ιωάννου. Είχε μεγίστη αρετή ο Ιωάννης και τον αγαπούσε ο Χριστός εξαιρετικά. Λοιπόν, αυτός που απόλαυσε αυτή τη μεγάλη του Κυρίου παρησία και στολή, αυτός γράφει και λέει, τον Θεόν ουδείς εώρα και πόποτε. Κανείς μέχρι σήμερα δεν τον έχει δει. Ακόμη ότι ο μονογενής Υιός, ο αιώνιος στον κόλπο του Πατρός, εκείνος εξηγήσε το. Εκείνος που είναι μέσα στον Πατέρα του και χωράει ο Πατέρας αυτόν και ο Υιός μέσα στον Πατέρα, αυτός μας εξήγησε. Και εξήγησε τόσα όσα μας είναι αρκετά χωρίς έρευνα. Μας τα αποκάλυψε. Και βέβαια όχι μόνο ο Υιός, αλλά και το Πνεύμα το Άγιο. Ολόκληρα η Αγία Τριάδα, η ομοούσια, έχει γνώση ο Πατήρ του Υιού, ποιος είναι, ο Υιός του Πατρός, ποιος είναι ο Πατέρας, και το Άγιο Πνεύμα αντιστρόφως, ποιος είναι ο Πατέρας και ποιος είναι ο Υιός. Ουδείς, επομένως, άλλος, εώρα και το Θεό, πόποτε. Όμως, αυτή η Αγία Τριάδα, η τόσο ενδοξασμένη, η τόσο ακατάληπτη, η οποία τόσο προνοεί για τον κόσμο, αποκάλυψε σε εμάς τους ανθρώπους, σε εμάς τους ανθρώπους. Και έτσι θα τελειώσω. Όχι όλο το θέμα, ένα μέρος του θέματος, έτσι θα τελειώσω. Αποκάλυψε σε εμάς τους ανθρώπους το μυστήριο της ευσέβειας, της πίστεως που ζούμε. Να το πω στην απλή γλώσσα, που αυτό το μυστήριο από αιώνες, να πούμε από πόσους αιώνες, δισεκατομμύρια, ήταν το μυστήριο της ευσέβειας που πιστεύουμε, αποκεκριμένο, σκεπασμένο από τη Θεία Πρόνοια. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και ήρθε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, μας αποκάλυψε το μυστήριο της σωτηρίας μας, ώστε και εμείς να γνωρίσουμε ένα μέρος του μυστηρίου, όχι διανοητικά, όχι με το μυαλό, αλλά πνευματικά, με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού. Αλλιώς είναι αδύνατον ο άνθρωπος να πει, γνωρίζω λίγο από εκείνα που φανέρωσε ο Θεός στον κόσμο. Αν πει ότι γνωρίζω αυτά που φανέρωσε στον κόσμο, θα πει ψέμα. Αν πει λίγο με τη χάρη του, γιατί χάρη τη Θεού ημί, ο ημί, λέει Απόστολος Παύλος. Άρα επομένως γνωρίσαμε το μυστήριο της ευσέβειας, το αποκαταβολής κόσμου. Και για να κλείσω το θέμα, θα το κλείσω με μία ρίση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που είναι πάρα πολύ δυνατή και αν είναι δυνατό, κρατήστε τη γερά στο μυαλό σας.
η γνώμη και οι κρίσεις του Δημιουργού Θεού φανερώνει πολύ πιο καθαρά από τα δημιουργήματα που βλέπουμε την ίδια την πρόνοιά του. Το ξαναλέω άλλη μια φορά. Η γνώμη και η κρίση του Δημιουργού Θεού γύρω από όσα έχει φτιάξει φαίνεται πιο λαμπρή και πιο καθαρή από εκείνα που δίνουν τα δημιουργήματα. Π.χ. για να το καταλάβουμε. Τι όμορφος που είναι ο ήλιος. Άραγε, πώς θα είναι ο δημιουργός. Τι μεγαλείο κρύβει και μας δείχνει η φύση μπροστά στα μάτια. Ποια μεγάλη άραγε θα περιμένουν τον άνθρωπο του Θεού. Η επαναλαμβάνω μια φορά, αυτό φωνάζει η κτήση. Η γνώμη όμως του Θεού είναι λέει, πιο καθαρή και από την κτήση. Τι θέλει να πει αυτό το πράγμα, ότι η γνώμη. Κάποτε, και κλείνω, πρόλαβε ο Θεός και είπε, την πρώτη μέρα μου έκανε αυτό ο Θεός, την δεύτερη μέρα αυτό, την τρίτη μέρα και έφτασε σε 6 μέρες για να τελειώσει η ελευθερία της δημιουργίας. Και αμέσως λέει ο Θεός, γράψε μου εσύ, ότι τα είδα, ο Θεός, αυτά τα δημιουργήματα, όλα μέχρι τελευταία λεπτομέρεια, τα είδα ότι είναι καλός λίαν. Κάθε φορά που φτιάχνει κάθε Θεός, λέει η παραδιαθήκη. Και είδε ο Θεός ότι είσαι καλός λίαν. Αυτή είναι η γνώμη και η κρίση του Θεού. Ότι όλα όσα έπαιξε είναι καλός λίαν. Και έρχεται λοιπόν τώρα ο άνθρωπος και λέει, γιατί αυτό δεν μου αρέσει. Γιατί το άλλο δεν μου αρέσει. Δηλαδή αναιρεί τη γνώμη και την κρίση του Θεού κατά έναν τρόπο. Και λέει ο Χριστός όμως, κάτι πολύ όμορφο. Να σου πω ότι κάνεις λάθος ακόμα και στα μάτια σου και στην κρίση σου. Να σου αποδείξω. Βλέπεις τον ήλιο και τον θαυμάζεις. Τι όμορφος ήλιος. Τι άβρα φέρνει από τα βάθη της θάλασσας τώρα που δει ο ήλιος. Εγώ θα σου πω, θα σου αποδείξω ότι και στρέφεις εναντίον του ήλιου. Τη μια δεν σε θέλει αλλιώς. Όταν το δεις και καίει τα ασφαλτά και φέρνει πυρετό και δημιουργεί καταστάσεις άσχημες, φέρνει ξηρασία στη γη, τι λες τότε. Φταίει ο ήλιος, φταίει ο δημιουργός. Βλέπεις ότι δεν μιλά σωστά. Άλλο δεν λες έτσι αλλιώς και άλλο αλλιώς. Γι' αυτό να στέκεσαι πάντοτε και να φωνάζεις η κρίση του Θεού ότι δημιουργηθήκανε λίγα καλώς όλα είναι πιο δυνατή και πιο καθαρή από τα καθαρά δημιουργήματα. Μπορείτε να πείτε κάτι πάνω στο θέμα. Πάνω στο θέμα μπορεί να πείτε γράψτε και Γεωργίοι σας τέτοια θέμα. Κάτι είστε, βλέπετε μπροστά σε ένα σωρό πράγματα. Εκτός θέματο έχω μια απορία. Δεν μπορώ να, σε ένα κεφάλαιο που διάβασα και δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Λέει, ομοούσιο και αχώριστο. Ποιος ήταν αυτός που έγραψε ομοιούσιο, τι διαφέρει. Α, δεν θυμάμαι το ποιος, δεν έχεις δίκιο σε αυτό το πράγμα, το ποιος. Ο Άριος. Δεν του Άριου, από του Άριου, ο Άριος είπε ότι είναι ο Υιός, ο Υιός ηλεκτίσμα. Αλλά να δώσουμε ερμηνεία στο ομοούσιον. Ομοούσιον το ξέρω. Ναι. Το ομοιούσιο. Ναι. Ο μικροϊόντα. Δηλαδή ότι είναι όμοιος με την ουσία, αλλά όχι ίδια ουσία. Όμοιος με την ουσία, αλλά δεν έχει ίδια ουσία ακριβώς. Αυτό που διάβασα, όχι δεν μπορώ να ερμηνεύσω στο ακέραιο βέβαια, διότι λέει ότι το ομοούσιο
είναι προπάντων των αιώνων του Θεού. Το ομοιούσιο λένε ότι είναι κτίσμα του Θεού. Και δεν είναι κτίσμα του Θεού. Όχι, πρόσεξε, δεν λες ομοιούσιο, διότι, διότι λέει ότι αν πράγματι, λέει ο Άγιος Αθανάσιος, ναι, το 1500, ναι, αν ήταν παραδεκτούμε αυτό το ομοιούσιο, πάμε στη δευρολατρία. Προσκυνάμε τα κτίσματα και όχι το κτίσμα του Θεού. Τελείωσε η απόκτη. Γι' αυτό δεν έχω. Είναι πάρα πολλά, αλλά δεν μπορώ να τα θυμηθώ. Κοίταξε, το μυαλό μου είναι λίγο ασθενές. Αυτά τα δόγματα και τα θέματα που ασχολήθηκαν οι πατέρες, ασχολήθηκαν με πλούσιο πνεύμα Άγιο και έπειτα το ομοιούσιον, ομοιούσιον δείχνει ότι έχει γίνει κάτι προηγουμένως και φτιάχνω κάτι άλλο με την ίδια ουσία και όμοιο μάλιστα. Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο στη Διατριάδα, αλλά έχουμε ομοιούσιο πατέρα και πνεύμα να είναι ομόχρονα και αιώνια κτλ. Ναι, εκεί υπάρχει διαφορά κτίσεως. Εκεί διαφώνησε ο Άγιος Αθανάσιος και ξόριστη κατά 10 χρόνια. Παρότι τα 40 χρόνια, ναι, διαφώνησε και πραγματικά σώθηκε η Ορθοδοξία. Που όλοι οι Άγιοι πατέρες τότε, οι άλλοι πατέρες, για τον Α, για τον λόγο Β, μη χάσουν τη θέση τους, υπέγραψαν. Αλλά αυτός που δεν υπέγραψε σώθηκε η Ορθοδοξία. Γιατί με τόσο προχειρότητα μπορούσε να αλλιώσει την ουσία. Είναι το αποδοξία. Γιατί ομοιούσιο λέει ότι ο Θεός το έφτιαξε αυτό. Διότι είναι κτίσμα του Θεού. Ενώ ο Ιησούς Χριστός δεν είναι κτίσμα του Θεού, είναι ομοιούσιος. Η ίδια ουσία. Ναι, η ίδια ουσία. Η ίδια ουσία. Και γι' αυτό τους λέω ότι αν παραδεχτούμε αυτό που λέτε εσείς. Μάλλον η ίδια, η αυτή ουσία. Αυτή ουσία. Η αυτή. Ναι. Αυτό, πώς θα το πούμε, το ίδιο, ναι, ο ίδιος ο Θεός. Δηλαδή αν παραδεχτούμε αυτό που λέτε εσείς τώρα, λέει, κατευθείαν πάμε στην Ελλάδα. Όμοια ουσία, όμοιος Θεός, αλλά δύο θεοί θα πεις τότε. Ναι, το θέλω, πάμε δύο θεοί. Πολυθεία. Πάμε δύο θεοί. Άλλο κάνεις κάτι. Σας ζητώ συγγνώμη τώρα βέβαια που ξεφύγαμε. Για ποιος τον πρώτο ζητάς συγγνώμη. Κάποιος κάτι. Επειδή προηγουμένως μίλησες για γεωργούς, εγώ είμαι ένας από αυτούς που ρίχνοντας πρώτο και ξεχνάνοντας και πάσος μου. Πάμε παρακάτω. Για το τρώνε τα πουλιά. Ποιος θα το φάσει. Η γραφή λέει, ο Θεός λέει, ερευνάτε γραφάς, διότι αυτές ομιλούν περί εμού. Ορισμένες ιδιότητες του Θεού, όπως είναι πνεύμα, Θεός, αγάπη, ο Θεός, πολυέλεος, πολυέσπλαχος, μας αποκαλύφθηκαν από τον Κύριο. Ήρθε όμως το Πνεύμα το Άγιο, μετά τη σύναξη εκεί των Αποστόλων και φωτίζει τον νου, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, ότι σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχει τελειότηση. Τελειότηση είναι στον άλλο κόσμο που θα αναξιωθεί ο άνθρωπος, γιατί εγώ πιστεύω, τουλάχιστον αυτό εισπράττω, όλη η πρόνοια του Θεού, αφού λέει ο Κύριος ξεκάθαρα, ας πούμε, ότι τι ωφελεί ο άνθρωπος να κερδίσει τον κόσμο όλο και να χαθεί η ψυχή του. Όλη η πρόνοια του Θεού συντελεί στη σωτηρία της ψυχής μας. Εν τω μεταξύ, τι συγκρατώ πάλι. Αφού λέει ο Κύριος ότι ούτε την ημέρα ούτε την ώρα ξέρουμε που θα φύγουμε, έως η μέρα έχετε και έως τη στιγμή που θα έχετε, πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να εστιάσουμε και όχι τίποτα άλλο. Άρα, η αγάπη του Θεού είναι τόσο πολύ μεγάλη αφού έστειλε το γιο του για να μου αποκαλύψει την αγάπη του, και εγώ δεν ανταποκρίνομαι. Κανείς. Και μου λέει, κάθε μέρα που περνάει η Ευαγγέλη Πρίφτη, κάθε στιγμή που περνάει μέσω της μετάνοιας και της ταπείνωσης, διότι η ταπείνωση έκανε δαίμονες αγγέλους και ο εγωισμός και η περηφάνεια έκανε αγγέλους δαίμονες. Αυτό το λίγο μυαλό που διαθέτω, πρέπει αυτό το λίγο χρονικό διάστημα που μου έχει επιτρέψει, εκεί να κινηθώ πώς θα μετανοήσω και πώς θα σωθώ. Διότι σε αυτόν τον ψεύτικο κόσμο
Δεν έχουμε τη δυνατότητα να ερμηνεύσει το δημιούργημα των δημιουργών του, αλλά στον άλλο κόσμο αναξιωθούμε, όπως πήγαν οι Πατριάρχες, Άγιοι, Όσοι. Η χάρη του Θεού να μας αξιώσει όλους να πούμε αυτό που λένε όλες οι αγγελικές δυνάμεις με το Άγιος Άγιος, γιατί ο τελικός προορισμός του ανθρώπου, εγώ θέλω να πιστεύω ότι αυτός είναι. Να φτάσουμε σε αυτό το στάδιο, σε αυτό το σημείο, σε αυτή την ευτυχισμένη μακαριότητα που σαφώς έτσι είναι ο Παράδεισος, να λέμε μαζί με τις αγγελικές δυνάμεις Άγιος Άγιος Κύριος Σαββάδου, πλήρης ουρανός της δόξης αυτού. Αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου και αυτός είναι ο τελικός στόχος του ανθρώπου. Όλα τα άλλα για το Ευαγγέλιο του πρίφτη είναι κολοκύθια τούμπανα και αυγά τηγανισμένας. Δεν ασχολείται ο άνθρωπος που πιστεύει και φοβάται τον Θεό με τον πλησίο του, με το τι κάνει, τι είπανε και τι δεν είπανε. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι δεν θα προλάβει να πάει στο σπίτι. Είναι στο χέρι του Θεού. Μου δίνει ο Θεός την ευκαιρία να πω, μου συγχώρεσέ με. Ο Θεός λέει να βοηθάς και τον πλησίο σου. Μα λίγο να μην τον βοηθάς. Αλλά πώς το βοηθάς όμως. Όχι μόνο το δρόμο το δικό σου. Πώς το βοηθάς όμως τον πλησίο. Του δίνεις από το κατοστάρικο που έχεις κλέψει από το ζύγι. Ή από αυτό που περισσεύει, αυτό είπε ξεκάθαρα. Αυτό να το πας. Δεν θα δίνεις από το περίστομα, από το υστέρημα. Ποιος από εμάς δίνει από το υστέρημα. Μα το πρόβλημα στον άνθρωπο. Αλλά δεν είναι μόνο να βοηθάς οικονομικά. Μπορεί να βοηθάς και με μια κουβέντα. Μπορεί να βοηθάς με το παράδειγμά σου, μπορεί να βοηθάς, ας πούμε, και με όλα, αλλά... πρώτα απ' τα, όταν είσαι οικογενειάρχης, έχεις παιδιά, δεν μπορεί να λες στα παιδιά κάτι το οποίο δεν το βλέπουν σε σένα, ναι. Αλλά όταν ο άνθρωπος του Θεού δεν φοβάται τον Θεό, δεν σκέπτεται την ημέρα που θα φύγει και ασχολείται, ας πούμε, με τι να αποκτήσει. Προχτές που είπαμε για την παραβολή του Λαζάρου και του πλουσίου, είναι η πιο συγκλονιστική παραβολή μαζί με του ασώτου. Καμία άλλη παραβολή να υπήρχε, αυτές οι δύο φτάνανε για να σωθεί ο άνθρωπος. Αυτό το λέει ξεκάθαρα. Του λέει, τέκνο μου, εσύ απόλαυσες σε αυτόν τον κόσμο όλα τα καλά. Άρα, ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου, να απολαύσει εδώ ή εκεί. Άλλοι λένε εδώ, εγώ να χορτάσω να φάω. Μα δικαίωμα σου είναι. Μα δεν σου υποχρεώνει. Μα δεν σε υποχρεώνει κανένας. Όλα τα κάνει. Σε υποχρεώνει κανένας. Εσύ υποφέρεις. Το να χαρίσω εγώ, συγγνώμη, το να χαρίσω εγώ κάτι δεν είναι δικό μου. Δώσ' μου το. Συνεχίζω. Αλλά το πώς το χαρίζεις. Γιατί απαντήσεις δεν είναι καλό. Μόνο με σημαντική αγάπη να χαρίσουν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Αβάντος, ελέησου μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Αβάντος, ελέησου μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Αβάντος, ελέησου μας. Πάτερ ημών, ο Αιγής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, ανάρτων ημών των αιτιούσεων, δώσ' ημίν σήμερα, και άφεσι μην τα ωφελήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τους ελεύθερους και εμείς ελέγχεις μας τους ελεύθερους, αλλά έχεις μας από τον πονηρόγειο. Διευκόλων των Αγίων και Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχεσαι και σώσου μας. Αμήν. Τα ίδια σέρα πάλι εδώ, χώρα έσχα. Συνθώ. Γιατί αλλάξες χώρο. Πήραμε φορά εδώ. Ποιο ζεστά είναι εδώ και δεν ενοχλούμε κανέναν. Γιατί και ο Βάρμπας είναι και μεγάλος άνθρωπος και μπορεί να έχει παραξενήσει. Το γιατί. Πού ψάξουμε να το βρούμε. Εδώ έχει κρυφτεί το μικρό σκόπι μας. Αφού είμαστε εκεί τώρα. Τι μετάς, εσύ. Ό,τι βλέπεις μη μιλάς. Το μεταξύ είναι και ακριβώς το πετρέλαιο. Πίστευε και μην ελεύθερη ή έρευνα να τα γραφάς. Είναι και ακριβώς το πετρέλαιο. Βάζετε να ελεύθερη το... Όχι, πίστευε και μην. Εντάξει, δεν είναι ελεύθερη. Τι είναι. Ας πούμε. Γεια σου, Ιωσήμ. Τα ελεύθερη. Ας μην ελεύθερη με την αιτία. Εγώ θα προσπαθήσω. Έτσι και τι βρήκαμε. Τι θα κάνουμε. Μάθαμε το γιατί και τη θυγή. Τότε θα πάμε στην κόλαση. Μα δεν υπάρχει ωφέλεια στον άνθρωπο. Όχι, δεν έχει. Το κεφαλάκι και να μην μιλάμε.